τώρα βλέπουμε και τις αστραπές, έτσι. Και από Κοζάνη μάλιστα ρωτούν πάλι αυτό περίπου που είχατε πει και νωρίτερα, τη διαφορά με την οποία μπορεί να βλέπει ένας άνθρωπος το φως. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Τώρα αυτές οι αστραπές είναι προήμιο του Αγίου Φωτός. Ναι. Τώρα είμαστε αυτές πολύ είναι κοντά. Που παρουσιάζονται με μια συχνότητα. Εγώ θα παρακαλούσα να μας δώσει και λίγο ήχο η σκηνοθέτης, να είναι αυθεντικό. Ναι. Να μας δώσει τον αυθεντικό ήχο του βίντεο. Για να ακούσετε τους πανηγυρισμούς του κόσμου. Ναι. Μόλις βλέπουν το Άγιο Φως. Ήδη δυναμώνουν, ήδη πυκνώνουν τώρα οι φλόγοι. Όλοι περιμένουν να βγει το Άγιο Φως. Όχι ο Πατριάρχης, να βγει το Άγιο Φως. Ο Πατριάρχης είναι μέσα στο κουβούκλιο αυτή τη στιγμή. Δεν τον βλέπει κανείς. Α, πρώτα βγαίνει από τις δύο πλευρές. Πρώτα βγαίνει το Άγιο Φως. Ναι, βέβαια. Και βέβαια, μετά βγαίνει. Βέβαια, ο βέβαια. Το Άγιο Φως βγαίνει μόνο του, χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Εκείνο ξέρει πότε θα βγει ακριβώς, το δευτερόλεπτο. Αλλάζει ο χρόνος ποτέ, όχι. Βέβαια, αλλάζει, λεπτά ή μισή ώρα μπορεί να πάει και μέσα. Ακούτε τι γίνεται. Ναι. Βλέπετε τι γίνεται. Παραλυρεί ο κόσμος. Άλλοι φωνάζουν, άλλοι κλαίνε, άλλοι είναι, μιλάμε συγκλονιστικές στιγμές. Σκοτεινά είναι εντωμεταξύ μέσα στον όρο της αναστάσεως. Ναι, τώρα όμως κοιτάξτε, θα δείτε από τα αριστερά μια φωτεινή σφαίρα να περνάει πάνω από τα κεφάλια του κόσμου. Είτε αυτή τη στιγμή τη βλέπετε. Ναι. Οριζόντια. Βέβαια, εμφανέστατα. Προς τα δεξιά. Και μια άλλη σφαίρα η οποία έφυγε. Πρόλαβα να πάρω μόνο την ουρά της, αριστερά πάνω, θα δείτε, τη βλέπετε, ναι, αριστερά πάνω, ναι, την ουρά, ναι, της, που έφυγε προς τα πάνω. Πράγμα το οποίο είναι μοναδικό, το 94, δεν το είδα σε άλλο βίντεο αυτό το πράγμα. Ήταν το βίντεο που είχα εγώ το 94 και το οποίο το συνέλαβε χωρίς και εγώ να το ξέρω. Εγώ ομολογώ ότι τόσα χρόνια περιμένω να δω κάποιο πιο σημαντικό βίντεο, τουλάχιστον από τα κανάλια. Αλλά βλέπετε όμως και τις αστραπές αυτές που εξακολουθούν να είναι το Άγιο Φως. Δεν είναι. Πόση ώρα συνεχίζει έτσι να φαίνεται όλο αυτό. Είναι μερικά λεπτά, 5-10 λεπτά. Κοιτάξτε τώρα το εξής. Αριστερά. Δεν βγήκε ακόμα ο Πατριάρχης, τώρα βγαίνει. Ναι. Εν τω μεταξύ νομίζω ότι παίρνει ολόκληρη φωτιά από τη φλόγα την οποία τον περιβάλλει. Τόσο πολύ μεγάλη είναι η φλόγα που τον περιβάλλει τον Πατριάρχη. Αλλά θα δείτε ένα πλάνο τώρα αριστερά, έχουν ανάψει τις λαμπάδες του κόσμου. Αριστερά όλες. Αυτές που είπαμε ότι ανάβουν μόνες τους. Ακριβώς. Πριν βγει ο Πατριάρχης ακόμα. Οι οποίες. Το βλέπετε, το βλέπετε. Ναι, έχουν, ναι, όλοι αναμένες τις λαμπάδες αριστερά. Ενώ είναι ο Πατριάρχης δεν έχει βγει. Οι οποίοι έχουν πολύ βαθιά πίστη, όπως μου είχατε πει την άλλη φορά. Καλά, δεν είναι απόλυτο αυτό, δεν το ξέρουμε αυτό. Πάντως. Επειδή ανάψαν πολλές λαμπάδες του κόσμου μόνες τους, ήδη όλοι έχουν πάρει το Άγιο Φως αριστερά. Mm-hmm. Ο Πατριάρχης τώρα βγαίνει ήδη από τον Παναγιο Τάφο. Δηλαδή, μιλάμε για συγκλονιστικές στιγμές. Ξέρετε που αν δεν τις έχει ζήσει κάποιος, θα έχει και αμφισβητήσεις και απορίες και αυτά. Ήδη εγώ όταν κατέβαινα στο Παναγιο Τάφο, το 94, δεν πίστευα ότι υπάρχει το Άγιο Φως. Αυτό το γράφω στο διαδίκτυο μέσα σε μια περιγραφή που κάνω. Γι' αυτό ακριβώς και πήρα μαζί μου κάμερα. Ναι. Λέω θα απομυθοποιήσω το Άγιο Φως. Ό,τι υπάρχει κάτω θα το δείξω. Θα πω να, ορίστε, δεν υπάρχει τίποτα. Εσείς τότε ήσασταν και γιατρός κανονικά. Ναι, ήμουν παιδοψυχίατρος και. Ναι, εργαζόσασταν ως. Ναι, βέβαια, δούλευα ως παιδοψυχίατρος. Δεν είχα γίνει απλώς κληρικός. Ναι. Ναι. Ναι, το ξέρω. Και όταν βεβαίως είδε αυτό το πράγμα, βέβαια συγκλονίστηκα και ο ίδιος. Είναι συγκλονιστικές στιγμές. Και φυσικά, ξέρετε, είχα μεν την κάμερα στον ώμο μου, αλλά δεν έβλεπα μέσα από την κάμερα. Δεν θα ήθελα να χάσω ένα τέτοιο θέαμα. Δηλαδή να βλέπω μέσα από μία τρύπα. Να μην ξέρω τι βλέπω και να μην βλέπω με τα δυο μου μάτια ακριβώς, με τα ίδια μου τα μάτια, τι γίνεται εκεί πέρα. Και βέβαια είδα με τα μάτια μου μια φωτεινή σφαίρα να βγαίνει από τα αριστερά του Παναγίου Τάφου, και ώσπου να γυρίσω την κάμερα, βέβαια δεν την έπιασα. Όμως την κάμερα είχε πιάσει ήδη από μόνη της τη σφαίρα η οποία βγήκε προς τα δεξιά του Παναγίου Τάφου. Χωρίς εγώ να το ξέρω. Εμείς ξαναβλέπουμε τώρα σε πιο αργό ρυθμό αυτά τα οποία περιγράψαμε. Ναι, αξίζει πραγματικά να το δούμε. Αλλά για να δει κανείς. Παράλληλα, να βάλω την αρνητική πλευρά. Και μάλιστα τα στοιχεία ζήτησα να μου τα δώσει ο θεολόγος, ο κύριος Νίκος Ζαχαρόπουλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Βλέπετε τις αστραπές του, αν μπορούσε να μας γυρίσει πίσω και να δούμε αυτό το σύννεφο πραγματικά. Γιατί φαίνεται το σύννεφο. Ναι, ναι, είναι ένα σύννεφο. Βέβαια, βλέπουμε τις αστραπές. Καλά, μετά. Θα μετά, πρέπει να μετά. Το ξαναγυρίσει τώρα. Τώρα ας δούμε τη φωτεινή σφαίρα που είναι πραγματικά μοναδική, θα έλεγα. Είναι μοναδικό ντοκουμέντο αυτό πραγματικά και πόσο Θεός, ας πούμε, αξίωσε εμένα. Βλέπετε τη φωτεινή σφαίρα που βγαίνει, αρχίζει, ναι, και βγαίνει πάνω από τα κεφάλια, ανάμεσα στον κόσμο. Γλύφει τα κεφάλια του κόσμου. Περνάει μέσα από τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή χάνει η κάμερα την αιστεία της, γιατί ήταν στο αυτόματο. Να πούμε ότι δεν είναι καυστική, έτσι. Ότι ναι, δεν καίει το. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε. Και. Γιατί μπορεί να αναρωτιέται ο κόσμος πώς περνάει πάνω από τα χωρίς κεφάλια να κάψει και δεν καίγονται. Και όχι μόνο χωρίς να κάψει κανέναν, κυρία Μάρνη. Δεν την πήρε κανένας είδηση. Αυτό είχα τη δυνατότητα να το επιβεβαιώσω μετά, γιατί υπήρχαν άνθρωποι από τον γκρουπ από τη Θεσσαλονίκη που καθόταν ακριβώς απέναντι εκεί πέρα στο σημείο αυτό. Mm-hmm. Και του είπα, την είδατε τη φυσικά? Όχι, δεν είδαμε τίποτα. Δηλαδή είναι ένα πολλαπλό θαύμα. Δεν είναι ένα απλό γεγονό. Είναι ένα πολλαπλό θαύμα που συμβαίνει. Εγώ θέλω δεν είναι να... ένα τρίκ. Δηλαδή, αν υποτεθεί ότι εμείς θέλαμε σήμερα, σαν συνεργείο, να το αναπαράγουμε, δεν θα μπορούσαμε. Με τα τεχνικά μέσα που έχουμε σήμερα. Δεν, ναι, αναπαράγεται αυτό το πράγμα. Εννοείται με εφέ. Ναι, ακριβώς.
Γιατί πολλοί κόσμοι θα. Και το γεγονός ότι βλέπετε ότι η κάμερα εκεί χάνει την αιστεία της σε ένα σημείο. Ναι. Και φαίνεται η φλόγα αυτή, λόγω της φλόγας δηλαδή, η κάμερα προσπαθεί να εστιάσει, κάνει αυτό το πράγμα και χάνει και μετά ξαναβρίσκει το ρυθμό της. Mm-hmm. Αυτό βέβαια ήταν ατύχημα από μια άποψη, γιατί θολώνει η εικόνα. Ενώ αν ήταν σε σταθεροποιημένη η κάμερα, θα μπορούσε να πάρει πιο καθαρά ίσως την εικόνα. Γι' αυτό δεν είναι και τόσο καθαρά.